Πλούσια πολιτική επικαιρότητα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον μεάρχη οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία. Δεν ξέρω αν ακούγατε και την κυρία Βόζεμπερκ, την είχαμε προηγουμένως εδώ στο δελτίο του CNN. Θέλω να απαντήσω σε δύο-τρία θέματα. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει ότι για πρώτη φορά οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν αντιπολίτευση μέσα στην Ευρωβουλή. Αυτό είπε η κυρία Βόζεμπερκ. Θέλω να απαντήσετε και για κρυφά κονδύλια για κάποια καμπάνια για τον κορονοϊό και για κάποια άλλα θέματα για το μεταναστευτικό. Και κατά δεύτερο θέλω να σχολιάσετε τα περί ανασχηματισμού που δεν έγινε όμως. Για το πρώτο, αν νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση για να κάθεται στα αυγά του, είναι γελασμένοι. Και αν νομίζουν ότι το γεγονός το οποίο έχει αρχίσει πλέον και κυκλοφορεί και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχουν σοβαρές πτυχές αδιαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων και των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, και ότι όλα αυτά θα μείνουν στο σκοτάδι, είναι επίσης γελασμένοι. Διότι εκτός των άλλων, υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αξιοποιούνται ή θα αξιοποιηθούν. Άρα υπάρχει κάθε ενδιαφέρον σε κάθε επίπεδο να διεκδικηθεί και να επιβληθεί η διαφάνεια. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας εχθές κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αν στοιχειωδώς έχει τα κότσια πρέπει να ανταποκριθεί, όπου ζητάει την αναλυτική λίστα με τα μέσα και με τα ποσά τα οποία επιδοτήθηκαν για την καμπάνια «Μένουμε σπίτι». Λοιπόν, ήδη έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν αριθμοί οι οποίοι φέρνουν ζαλάδα. Είναι απολύτως προφανές ότι εδώ πέρα έχουμε μία προσπάθεια εξαγοράς από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι εάν στοιχειωδώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ψήγματα πολιτικής γενναιότητας και τόλμης, πρέπει να έρθει στη Βουλή να απαντήσει και να καταθέσει επιτέλους τη λίστα. Μάλιστα. Αναφορικά με το κομμάτι του ανασχηματισμού, είδαμε χθες, προχθές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια δήλωσή του από το Ισραήλ, φούντος τα σενάρια, χθες διαψεύστηκαν. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτά τα ίξις αφίξεις, αυτός σκοτσέζει κοντούς, κύριε Παπά, αναφορικά με τον ανασχηματισμό? Καταρχήν, για τον ανασχηματισμό υπάρχει συζήτηση, επειδή ακριβώς το κυβερνητικό σχήμα έχει αρχίσει και παραπατάει. Και μιλάω για τις μεγάλες, έτσι, τα μεγάλα λάθη και τα μεγάλα σφάλματα τα οποία έγιναν στον τομέα του τουρισμού, τις μεγάλες, έτσι, αδιαφανείς διαδικασίες στον τομέα της εργασίας, το μηδενικό έργο στον τομέα της ανάπτυξης, και αυτό είναι λογικό να τροφοδοτεί τα σενάρια. Το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου τα διακινεί, το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου τα τραβάει πίσω, έχουν παραβεί και τον κανόνα, το γνωστό ότι ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλεται, και αυτό θα επιτείνει και τα φαινόμενα παράλυσης, ξέρετε, στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα. Κάνουν όμως λάθος εάν νομίζουν ότι είναι ζήτημα διαχειριστικής επάρκειας απλώς. Υπάρχει και τέτοιο ζήτημα βεβαίως. Το μείζον ζήτημα για την Νέα Δημοκρατία είναι η θεμελιακή αποτυχία της οικονομικής της πολιτικής. Είναι μια πολιτική η οποία επιτείνει την ύφεση, μια πολιτική η οποία για τους εργαζόμενους επιφυλάσσει μισή εργασία και μείωση των αποδοχών και για τις επιχειρήσεις επιφυλάσσει αποκλεισμό στην τεράστια πλειοψηφία τους από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα πενιχρά τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Κύριε Παπά, επειδή σας έχω ακούσει σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις σας και κρίνετε την κυβέρνηση στο κομμάτι της χορήγησης ρευστότητας μέσω βέβαια των εργαλείων των χρηματοδοτικών και το ΤΕΠΗΧ και για το ΤΕΠΗΧ, το πρόγραμμα και για το Ταμείο Εγκυδοσίας που τρέχει τώρα, υπάρχει γενικώς η αίσθηση και είναι αλήθεια αυτό ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις μένουν εκτός. Υπήρχε μια πληροφορία ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα ακόμα δεν είχε εγκριθεί το σχετικό κονδύλι για να πληρώσει, εγκρίθηκε το κονδύλι. Ποια είναι η δική σας άποψη και η δική σας πληροφόρηση? Πρώτον, ότι είναι πάρα πολύ μικρά τα κονδύλια των εγγυήσεων. Εμείς ζητήσαμε και πήραμε ως χώρα από την Κομισιόν έγκριση για 2 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεων να εγκληθούν και να προχωρήσουν, τη στιγμή που οικονομίες αναλόγου μεγέθους, όπως η Πορτογαλία, έχει πάρει έγκριση για 15 δις. Άρα πρώτον είναι πενιχρά. Δεύτερον, υπάρχει μείζον ζήτημα αδιαφάνειας. Και θα έλεγα μία απλή ερώτηση, την οποία θα πρέπει να τη δοκιμάσουμε, να δούμε τι απαντάνε και οι κυβερνητικοί αλλά και οι τραπεζικοί, οι οποίοι διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά τα υγειοδοτικά, εάν έχει τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.
Δηλαδή, εάν τηρείται το όποιος έρχεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος. Ή αν γίνονται άλλες επιλεκτικές επιλογές. Και νομίζω ότι εδώ πέρα θα έχουμε και πάρα πολλά να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Ήδη η οργανωμένη επιχειρηματικότητα έχει αξιώσει και έχει πετύχει οι επιτροπές της Βουλής, οι αρμόδιες, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να κάνουν μια ειδική συζήτηση για το τι συμβαίνει με την πολιτική των τραπεζών και τα εκδοτικά αυτά εργαλεία. Να ξέρετε, κυρία Κάτζου, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι τράπεζες οι ελληνικές έχουν πάρει ρευστότητα με βάση στοχευμένα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ξαναλέω. 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά έχουν διοχετεύσει στην αγορά τα 4 δις, 4 και κάτι. Και μάλιστα, από αυτά τα 4 και κάτι, τα 3,5 πηγαίνουν σε αυτό που οι ίδιες οι τράπεζες στις συζητήσεις τους λένε οι πελάτες 3α, δηλαδή οι καλοί πελάτες, οι πελάτες των τραπεζών δηλαδή που υπό κανονικές συνθήκες ή ακόμα και σε συνθήκες κλεισίματος της οικονομίας λόγω κορονοϊού δεν θα είχαν την ανάγκη ρευστότητας, πόσο μάλλον κρατικών εγγυήσεων για να εξασφαλίσουν αυτή την ρευστότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω σε μια πιο πολιτική κουβέντα. Καταρχήν δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν γραφτεί για τον κύριο Παπαδημούλη, είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Παπαδημιούπολη, έτσι τον έχουν ονομάσει πλέον. Πρέπει να δημιουργεί τριγμούς και στο εσωτερικό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Παπά? Εντάξει, το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης έδωσε εξηγήσεις και έκανε και την κίνηση να αποστεί τον όποιον κερδών και χρημάτων θα γεννηθούν από τις τοποθετήσεις και τις επενδύσεις τις οποίες έχει κάνει, και αυτές οι εξηγήσεις ήταν νομίζω επαρκής και η κίνηση που έκανε επίσης ενδεδειγμένη. Μάλιστα. Είχατε μια πολιτική γραμματεία προχθές. Αυτά που γράφτηκαν είναι ότι το κλίμα δεν ήταν και τόσο καλό. Πάλι υπήρχαν δύο στρατόπεδα, τρία στρατόπεδα. Οι τάσεις, προεδρική, 53+, πάντως αυτός ο μετασχηματισμός που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος, έχει προαναγγείλει και νομίζω ότι είναι και βασική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να προχωράει με ταχύς ρυθμούς, κύριε Παπά? Και ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημα είναι εσωκομματικό, είναι δηλαδή ότι δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό το μετασχηματισμό, στη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κεντροαριστερό κόμμα? Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο η μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κεντροαριστερό κόμμα. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς και θα μετασχηματιστεί σε ένα κόμμα πολύ πλατή, ένα κόμμα το οποίο θα εκφράζει τον κορμό αυτού που λέμε αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη στην Ελλάδα. Είναι ένα στόχος τον οποίο έχουμε συνομολογήσει με ομόφωνες αποφάσεις. Θα σας έλεγα και με τη διακήρυξή μας αλλά και με την απόφαση που πήραμε επίσης ομόφωνα στην πολιτική γραμματεία προχθές. Στη διακήρυξή μας βάζουμε στόχο, έναν στόχο ο οποίος αποτελεί ένα ιστορικό στοίχημα, να συνενώσουμε όλες τις θετικές παραδόσεις του αριστερού δημοκρατικού προοδευτικού κινήματος στην Ελλάδα. Αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία υπάρχουν όμως διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό, κύριε Παπά, αυτό να το πούμε. Είναι γνωστό. Συγγνώμη, υπάρχουν, λέω, διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη μεταξέλιξη, πώς πρέπει να είναι? Οι διαφορετικές απόψεις, οι οποίες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, σας πληροφορώ ότι έχουμε τη δυνατότητα, τον τρόπο και την οριμότητα να τις συζητάμε με τρόπο ανοιχτό, με τρόπο ειλικρινή, με τρόπο συστηματικό και να καταλήγουμε σε αποφάσεις οι οποίες είναι συνθετικές, οι οποίες θα σας έλεγα είναι και η πολλαπλασιαστική δύναμη του δικού μας χώρου. Σε αυτή την καινούργια προσπάθεια χωράνε οι αριστεροί και οι προοδευτικοί πολίτες, οι οποίοι συνομολογούν τη διακήρυξη και το πρόγραμμά μας, και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτό το ιστορικό στοίχημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη ένα μεγάλο, ισχυρό κόμμα της προοδευτικής αριστερής δημοκρατικής παράταξης, το οποίο ακριβώς θα είναι και θα σας έλεγα σε πρώτη φάση θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα καταφέρουμε να ανασχέσουμε αρνητικές για την κοινωνία πολιτικές, και σε δεύτερη φάση θα γίνει ο κορμός μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
Επειδή ακούστηκε ότι ελέγχθη στην πολιτική γραμματεία από κάποιους, εγώ δεν ξέρετε, σπάνια χρησιμοποιώ ονόματα, μιλάω με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τέθηκε ένα θέμα προσωποπαγούς κόμματος. Δηλαδή είναι καθαρά, το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι γνωστό ότι συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που ηγείται ενός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν και πρωθυπουργός και μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα εντός του ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, νομίζω ρεπορτάζ κάνετε και αντιλαμβάνεστε το πόσο έτσι, απόσταση από την πραγματικότητα έχει αυτή η υπόθεση εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι ανεξαρτήτως της εμβέλειας, της αντικειμενικής και της ακτινοβολίας που έχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας, είναι ο άνθρωπος που ηγήθηκε της κυβέρνησης που ξελάσπωσε τη χώρα και την έβγαλε από τα μνημόνια, που ρύθμισε το χρέος, που μείωσε την ανεργία. Αυτό είναι μια ιστορική παρακαταθήκη. Από εκεί και πέρα το κόμμα μας λειτουργεί συλλογικά, βασανιστικά πάρα πολλές φορές. Και αυτό είναι μια επίσης θετική καταγραφή. Είναι μια καταγραφή πάνω στην οποία οφείλουμε και εμείς να οικοδομήσουμε, να συνεχίσουμε, μάλιστα διευρύνοντας τους ορίζοντές μας. Έχουμε την πολυτέλεια, θα σας έλεγα, την πολιτική, αυτή τη στιγμή να έχουμε συσπηρώσει πάρα πολύ ευρύτερες δυνάμεις στις οργανωμένες μας γραμμές και σε επίπεδο βάσης αλλά και σε επίπεδο ηγεσίας, ευρύτερες δυνάμεις, ευρύτατες δυνάμεις σε σχέση με αυτές που ήμασταν πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Στο τέλος του μήνα θα έχουμε και τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Υπάρχει πλέον απόλυτη συνένεση σχεδόν στο ότι το κόμμα μας θα μετονομαστεί σε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ακριβώς για να αποτυπώνεται και η πολιτική επιλογή του ανοίγματος και της ανασυγκρότησης και του μετασχηματισμού. Και νομίζω ότι όλα τα άλλα βεβαίως είναι καλά για το ρεπορτάζ, αλλά η ουσία είναι στις αποφάσεις μας και στην πρακτική μας, η οποία θα δρομολογηθεί. Θα βλέπατε το επόμενο διάστημα έπειθα ένα γάμο ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ? Γιατί το ΚΙΝΑΛ είναι ένα κεντρό κόμμα. Πάρα πολλές φορές έχουν κοστεί διάφορα περί σύμπραξης ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ. Πόσο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει με το ΚΙΝΑΛ, θα μπορούσε να γίνει αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί τον συντονισμό των δυνάμεων και τον κοινό βηματισμό σε θέματα συγκεκριμένα καταρχήν με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Και με το κίνημα αλλαγής και με το ΜέΡΑ25 και με το ΚΚΕ. Και αυτή την ανάγκη την διαπιστώνουμε και την εντοπίζουμε ως ανάγκη της κοινωνίας. Είναι μια ανάγκη της κοινωνίας ακριβώς για να μπλοκαριστούν, να ματαιωθούν οι αρνητικές επιλογές οι οποίες έχει δρομολογήσει για την κοινωνία ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Έχουμε μπροστά μας μείζωνα ζητήματα και τα εργασιακά και τα ζητήματα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το πτωχευτικό δίκαιο. Και εκεί πέρα όλες οι δυνάμεις νομίζω πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και για να μην νομίζετε, κυρία Κάτζου, δεν μας άρεσε τα λόγια μου ποτέ, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, εμείς είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα στον αριστερό προοδευτικό χώρο. Εμείς είμαστε και αυτοί που θα φέρουμε και την μεγαλύτερη ευθύνη για να δρομολογηθούν τέτοιου τύπου διαδικασίες. Αυτό το τελευταίο το κρατώ, γιατί ξέρω ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας. Το θεωρώ πολύ, πάρα πολύ, έχει τη σημασία το αυτό που είπατε. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του CNN. Σας ευχαριστώ, κυρία Κάτσου. Να είστε καλά.